Μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στα πλαίσια των ευρύτερων εκδηλώσεων για την Πολιτεία των Ευχών, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας, Υγείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Διπεθές Ερών και τους δραστήριους εθελοντές του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα τρόφιμα γίνεται για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών, το κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως Σερών και Νικρήτης και τους ανθρώπους που τις μέρες αυτές τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Στα πλαίσια αυτής της σύμπραξης αγάπης στήθηκε και θα παρουσιαστεί μια υπέροχη παράσταση για παιδιά με μαύρο θέατρο από τον Κυριάκο Θοδωρίδη, εμπνευσμένη από το γνωστό παιδικό παραμύθι «Το δέντρο που έδινε» του Σελ Σίλβερστάιν, που έχει αγαπηθεί τόσο από παιδιά όσο και γονείς. Οι ανάγκες των συνδημοτών μας οδηγούν στην ανάγκη ανθρωπιστική συνείδηση να βρει διάβλο έκφρασης και πρακτικές εξωτερήκευσης μέσα από δράσεις κοινή ωφέλειας. Γι' αυτό συνδιοργανώνουμε με τον πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ, τον κύριο Γάτσιο Ιωάννη, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ, την κυρία Ευαγγελίδου, την Κυριακή, μία επιπλέον παράσταση δωρεάν με την ομάδα του κυρίου Θεοδωρίδη, που είναι εθελοντές και τους υπερευχαριστούμε γι' αυτό. Και ουσιαστικά θα παρουσιάσει την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου, μια τεχνική γνωστή που κρατάει οι ρίζες της, βρίσκονται στις αυλές της αυτοκρατορικές της Ασίας, όπου ουσιαστικά έχουμε ηθοποιούς εντυμένους στα μαύρα, μαριονίστες, οι οποίοι σε μια σκηνή καλυμμένη με μαύρο ύφασμα κινούν διάφορα αντικείμενα μέσα σε ένα αμυδρό φως και δίνουν την ψευδέστηση ότι αιωρούνται και ότι δρούν αυτόνομα. Καλούμε λοιπόν τους πάντες την Κυριακή στις 6 ώρες αυτή την παράσταση, γιατί τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν αντί εισιτερίου θα διατεθούν στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου και στο κοινωνικό παντοπολείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Υπέρ ευχαριστώ τον κύριο Γάτσιο και την κυρία Ευαγγελίδου, που όχι απλά συνδράμουν σε κάθε αίτημα της κοινωνικής μέρημνας, αλλά ασχολούνται ενεργά και οι δύο με κάθε δράση και την εμπλουτίζουν, όπως έκαναν και αυτή τη φορά. Το ΔΥΠΕΘΕ στηρίζει και συνεργάζεται άριστα με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέρημνας. Έτσι, τα παιδιά θα μπορούν να απολαύσουν το παραμύθι, θα ακούσουν παραμύθια από τη Μουσταρδέλα και τη Σοκοκό, ενώ θα παρακολουθήσουν και μια χορευτική παράσταση την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στα Αστέρια. Δεχτήκαμε την, σαν ΔΥΠΕΘΕ, την πρόταση της κυρίας Πάνου να διοργανώσουμε μια παράσταση αντί εισιτηρίου. Οι συνδημότες μας θα μπορούν να φέρουν τρόφιμα τα οποία θα τα διαθέσουμε στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών και να δώσουμε ένα μήνυμα αγάπης σε όλους τους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη. Το ΔΥΠΕΘΕ Σερών πάντως με όλο το προσωπικό στηρίζει και φέτος, αλλά και με εθελοντές, όλες τις δράσεις του Δήμου καθώς και την Πολιτεία των Ευχών. ΔΥΠΕΘΕ Σερών και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το προσωπικό έχει αποδείξει ότι αποδέχεται τέτοιες προτάσεις, βοηθά και τις εμπλουτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω πως όλο το προσωπικό του ΔΥΠΕΘΕ αυτά τα Χριστούγεννα έχει δείξει ένα υπερβάλλον ζήλο, γιατί όπως ξέρετε συμμετέχει και στην Πολιτεία των Ευχών για πρώτη χρονιά φέτος, και μια που μου δώσατε την ευκαιρία να πω για μία ακόμη φορά ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό του ΔΥΠΕΘΕ για τις φιλότιμες προσπάθειες που δείχνει.